Συμφωνώ απόλυτα με την έκδοση του ψηφίσματος. Νομίζω είναι ολοκληρωμένο. Αν θα θέλατε όμως, επειδή θα σταλεί αυτό το ψήφισμα και στην κυβέρνηση, να εισηγηθούμε και για τον κύριο Ποδιώτη να υπάρξει μια εφημοσυνία και να τιμηθεί, αλλά και για τους δύο εργαζόμενους που βοήθησαν, οι οποίοι από ό,τι μαθαίνω ήταν και συμβασιούχοι, που και αυτοί βοήθησαν στην αντιμετώπιση αυτού του τραγικού συμβάντος, έτσι ώστε με κάποιο τρόπο και αυτοί να τιμηθούν, αλλά και να τους δοθεί και δυνατότητα, γιατί όχι. Με μία παρέμβαση δεν μπορεί να γίνει αυτό και μία τροπολογία ίσως να αποτελέσουν και στελέχη της εφορίας της Κοζάνης με μία μονιμοποίηση ή με έναν διαγωνισμό του ΑΣΕΠ να μια μοριολόγηση. Συμφωνούμε απόλυτα με την έκδοση του ψηφίσματος και αν θέλετε, τη συμφωνία μου και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να κάνουν και αυτές τις δύο προσθήκες που προτείνουμε. Ευχαριστώ κύριε Καρπίδη. Κυρία Ζεβιλιάδη. Κυρία Πρόεδρε, επειδή παίρνω πρώτη φορά τον λόγο, να καλωσορίσουμε τον κύριο Μπένο. Είναι τιμή που συμμετέχει σήμερα στο δικό μας Περιφερειακό Συμβούλιο. Ένας άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, με μεγάλο έργο, σπουδαίο έργο, που το συνέχισε και στην πορεία. Είναι πραγματικά τιμή και χαρά να τον έχουμε εδώ. Επίσης, να ευχηθώ στους δύο συναδέλφους που γιορτάζουν χρόνια πολλά, και στον Ηλία τον Κάδαμες και στον Ηλία τον Τοπαλίδη. Είναι θλιβερό που αρχίζουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο με ένα τόσο τραγικό γεγονός, για ένα τόσο τραγικό ψήφισμα, την ανάγκη να βγάλουμε ένα ψήφισμα για κάτι που συνέβη δίπλα μας, στο σπίτι μας. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να το καταδικάσουμε. Νομίζω όμως ότι πέρα από το... Συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα ακούστηκαν. Η απόλυτη καταδίκη, συμπαράσταση στα θύματα, να ευχηθούμε να γυρίσουν οι άνθρωποι το γρηγορότερο στα σπίτια τους γεροί, να μην ξαναεπαναληφθεί αυτό. Αλλά σίγουρα αυτό δημιουργεί και μία υποχρέωση όχι μόνο στην πολιτεία, αλλά και στην αυτοδιοίκηση, που ως θεσμός οφείλει και αυτή να λάβει τα μέτρα της. Αν σκεφτούμε ότι το ίδιο το κτίριο της περιφέρειας και των περιφερειακών ενωτήτων δεν έχει έστω ένα σημείο υποδοχής για να ρωτάει τον όποιο πολίτη πού πάει. Μία φύλαξη ελάχιστη. Είχαμε πάντα στην περιφέρεια φύλακες. Δεν νοείται λοιπόν και η αυτοδιοίκηση πρέπει να κάνει τα δέοντα και κάθε υπηρεσία τα δέοντα και φυσικά το κράτος για τις κρατικές υπηρεσίες. Οι εποχές που έρχονται είναι πάρα πολύ δύσκολες. Τίποτε δεν δικαιολογεί τέτοια γεγονότα, αλλά πιθανό να ξαναέχουμε. Άρα δεν πρέπει να είμαστε απροετοίμαστοι. Έχουμε μεγάλη ευθύνη, καθένας αυτή που το αναλογεί φυσικά από τη θέση που έχει, να προφυλάξουμε τους εργαζόμενους και τους πολίτες. Θα μπορούσε κάλλιστα να είχε επιτεθεί και στους πολίτες. Βεβαίως τα συγχαρητήρια ανήκουν στον κύριο Ποδιώτη και στους δύο εργαζόμενους και μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να πάρουμε τέτοια ψηφίσματα για τέτοια περιστατικά. Ευχαριστούμε κυρία Ζεβιλιάδου. Ο κύριος Καρατζήτης.